Ο Θωμάς Νικολόπουλος είναι επικεφαλής της ομάδας iGEM, η οποία πέρυσι απέσπασε στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών το χρυσό μετάλλιο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας. Ήταν να φτιάξει ένα σύστημα, σύστημα που αποτελείται από DNA, το οποίο μπορεί να διακρίνει την κυταρική κατάσταση, δηλαδή να καταλάβει αν ένα κύτταρο είναι καρκινικό ή αν είναι υγιές, και στην περίπτωση που το κύτταρο είναι καρκινικό, να το οδηγήσει στον ίδιο το θάνατο, να το οδηγήσει δηλαδή σε μια κυταρική αυτοκτονία, στοχεύοντας αποκλειστικά μόνο τα καρκινικά κύτταρα και επιτρέποντας την επιβίωση στα υγιή. Οι ομάδες του Δημήτρη Αναστασιάδη και του Κωνσταντίνου Γεωβανόπουλου διακρίθηκαν για το ηλεκτροκίνητο και το βενζινοκίνητο αγωνιστικό μονοθέσιο που διαγωνίστηκαν στη φοιτητική Φόρμουλα 1. Η ομάδα έχει βρει, ας το πω, τη συνταγή ώστε να μπορεί να παραμένει ψηλά και σταθερά στις κορυφαίες ομάδες. Και το μεγαλύτερο, το πιο εντυπωσιακό σε όλο αυτόν τον διαγωνισμό είναι ότι καταφέρνεις με ένα μονοθέσιο το οποίο έχει ένα budget πολύ μικρότερο από αυτά που ανταγωνίζεσαι να ξεπερνάς ομάδες και να τις προσπερνάς μπροστά στα μάτια των παιδιών τα οποία έχουν αφιερώσει όλο τους τον χρόνο για να το κατασκευάσουν. Καταφέραμε και τερματίσαμε στο αγώνισμα αυτών των 22 χιλιόμετρων με ένα αυτοκίνητο κατασκευασμένο από προπτυχιακούς φοιτητές 20 με 25 χρονών. Πράγμα που από μόνο του πιστεύω λέει πολλά. Εκτός όμως από τους φοιτητές, εξίσου σημαντικές ήταν οι διεθνείς διακρίσεις που πέτυχαν και οι καθηγητές του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως ο καθηγητής νανοτεχνολογίας Τέργιος Λογοθετίδης για το ερευνητικό έργο Smartronics. Το έργο Smartronics, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα έργα που τρέξανε στην Ευρώπη, θεωρείται πολύ μεγάλο, είχε μια τιμητική διάκριση γιατί μεταξύ των 1.000-1.500 έργων που τρέξανε τελευταία τετραετία. Βραβεύτηκε ότι ήταν το καλύτερο στις επιδόσεις, στα αποτελέσματα για όλο το consortium. Φυσικά το συντόνιζε και επιστημονικά και τεχνικά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επομένως μια τιμή μεγάλη που έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται και στο ίδρυμά μας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και όχι μόνο, στην περιοχή ολόκληρη. Τα διακριθέντα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τίμησε η Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης. Η πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αγωνίζεται κάθε χρόνο, υπό αντίξωες συνθήκες τα τελευταία χρόνια, να κρατά ψηλά την ποιότητα, να υπηρετεί την αριστεία και να κρατά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μεταξύ των καλύτερων εθνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Πέρσι, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απέσπασε συνολικά 56 διεθνείς και εθνικές διακρίσεις.